Μουδιασμένη και αρκετά συγκρατημένη, ετοιμάζεται να μπει η αγορά τη Πάτρα στην εορταστική περίοδο μετά και την εορτή του Πολιούχου. Οι προετοιμασίε για την εορταστική περίοδο μπαίνουν στην τελική ευθεία για τα καταστήματα τη Αχαϊκή Πρωτεύουσα, όμω το κλίμα παραμένει τουλάχιστον προβληματικό με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα και κυρίω με την έξαρση των κρουσμάτων και την υγειονομική κατάσταση τη περιοχή. Η αγορά, τόσο στο εμπόριο όσο και στην εστίαση, αντιμετωπίζει με προβληματισμό όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, αλλά και το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού για άτομα άνω των 60 ετών που θα ισχύσει από τα μέσα Δεκεμβρίου. Ένα ακόμα κομμάτι τη αγοραστική του δύναμη, αν δεν ανακόπτεται, σίγουρα χτυπιέται με το πρόστιμο των 100 ευρώ για κάθε μήνα για όσου δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Είναι γνωστό άλλωστε από τα χρόνια τη οικονομική κρίση, ότι η αγορά παίρνει ανάσα στι ημέρε εκείνε που οι συνταξιούχοι βλέπουν του λογαριασμού του στη σύνταξη του μήνα. Η ανάσα αυτή θα είναι για τα μαγαζιά ένα ζητούμενο πλέον. Πέρα όμω από το μέτρο για τον εμβολιασμό, τα μέχρι τώρα μηνύματα που έχει πάρει το εμπόριο αλλά και η εστίαση από τι αρχέ του Νοεμβρίου, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι για την τόνωση τη κίνηση.